την ανακοίνωση. Καλησπέρα σας. Δυστυχώς, σήμερα στη μάχη με την πανδημία χάσαμε ακόμα δύο συνανθρώπους μας που νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Πρόκειται για γυναίκα 76 ετών, Κύπρια υπήκοο με υποκείμενα νοσήματα και άντρα 47 ετών, Ελλαδίτη υπήκοο, χωρίς επιβαρυντικούς παράγοντες από το ιστορικό. Μετά από αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη, οι θάνατοι από την νόσο COVID-19 στην Κύπρο έγιναν 5, 4 άντρες και 1 γυναίκα με μέσο όρο ηλικίας τα 63. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι τις 3 το απόγευμα, στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, το νοσοκομείο αναφοράς, νοσηλεύονται 18 άτομα σε θάλαμο και 2 άτομα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Στα γενικά νοσοκομεία Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού νοσηλεύονται σε θάλαμο 3 άτομα, ένα σε κάθε νοσοκομείο. 7 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα, ένα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και 6 στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Η κατάσταση των ασθενών αυτών είναι κρίσιμη, αλλά μέχρι στιγμής σταθερή. Επίσης, ένα άτομο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Λεμεσού χωρίς να είναι διασωληνωμένο. Με την αύξηση των σοβαρών περιστατικών περνά στην πρώτη γραμμή η ανάγκη παροχής της καλύτερης δυνατής θεραπείας. Όπως αντιλαμβάνεστε, η νόσος, λόγω της ιδιαιτερότητας της κλινικής της εικόνας και της σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας την οποία προκαλεί, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα. Πολλές θεραπείες εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, πολλά φάρμακα δοκιμάζονται. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι και ο Κύπριος ασθενής έχει τις ίδιες θεραπευτικές επιλογές όπως όλοι οι ασθενείς σε όλο τον κόσμο. Ήδη οι περισσότερες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές έχουν δοθεί σε ασθενείς στην Κύπρο με βάση τις ανάγκες τους. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή Ειδικών που έχει συγκροτήσει ο Υπουργός Υγείας ετοιμάζει κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης των ασθενών που θα είναι έτοιμες πολύ σύντομα. Οι σημερινές απώλειες μας θυμίζουν αυτό που έχουμε πει από την αρχή. Αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη κατάσταση, έναν αόρατο εχθρό. Η προσπάθεια για να νικήσουμε, να σώσουμε όσες περισσότερες ζωές μπορούμε, πρέπει να είναι καθολική. Αφορά όλους μας. Ο καθένας μας πρέπει να κάνει το καθήκον του. Ευχαριστούμε. Ο λόγος τώρα στον κύριο Λεόντιο Κοστρίχη, ακαδημαϊκό καθηγητή μοριακής ιολογίας του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και τακτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών για τα σημερινά νέα περιστατικά. Καλησπέρα σας. Μόλις έχουμε ακούσει από τον Δόκτωρ Λοΐζο ότι έχουμε δύο απώλειες ζώων που δείχνει αυτό το πράγμα τη σοβαρότητα της κατάστασης. Έχω μπροστά μου τα σημερινά δεδομένα από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γεννητικής και το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 16. Ένα άτομο επέστρεψε από μια ευρωπαϊκή χώρα, άρα θεωρείται εισαγόμενη λίμωξη. 9 άτομα εντοπίστηκαν μέσω ιχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων αριστατικών και εκ των οποίων το έναν είναι από το κλώστερ του Γενικού Νοσοκομείου ΠΑΦ. Ένα άτομο από τις Βρετανικές βάσεις, 2 μέλη πληρώματος πλοίων από 2 διαφορετικά πλοία και 3 άτομα των οποίων το ιστορικό διερευνάται. Με βάση λοιπόν και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων ανήρθε στα 162, περιλαμβανομένων και των 4 που εντοπίστηκαν στις βρετανικές βάσεις. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα 85 από τα 162 προέρχονται από επαφές, άρα είναι λοιμώξεις από την Κύπρο.